Σήμερα μαύρος ουρανός, σήμερα μαύρη μέρα. Σήμερα όλοι θλίβονται και τα βουνά λυπούνται. Σήμερα έλαβαν βουλή οι ανομοί Εβραίοι. Οι ανομοί και τα σκυλιά κίτρις καταραμένοι. Ο Κύριος θέλησε να μπει σε περιβολή, να λάβει δείπνο μυστικό για να το λάβουν όλοι. Η Παναγιά η Δέσποινα καθόταν μοναχή της, τα προσευχά της έκανε για το μονογενή της. Στον άλλο κόσμο. Εκεί σαν από ένστικτο έτρεξα ευθύ στον παράδεισο και είχα την τόσο καλή τύχη να φτάσω τη στιγμή που ο Θεός έβγαινε να πάει περίπατο. Μιλιούν οι Άγιοι τον περιστήχιζαν, βαστώντας αγγελούδια σαν εκείνο των εκκλησιών, και εγώ στοχάστηκα να ωφεληθώ από εκείνη την Αναστάτωση για να μπω κάπως λαθρέα στον παράδεισο, αποφεύγοντας τις τελωνιακές έρευνες, σαν πως κι εγώ είχα κάτι να κρύψω. Έτρεχα λοιπόν αντίθετα με το χήμαρο των Αγίων, ανοίγοντας το δρόμο μου με τα δυο χέρια, όταν ο Άι Πέτρος, ο ακίμητος εκείνος θυρωρός των ουράνιων αναφτώρων, με αρπάζει από το λαιμοδέτη και «Στάσου, ανάξια, κολλασμένη ψυχή!» «Άγιε, γιατί με πιάνεις από το κολάρο σαν να μου κλέφτεις?» «Σόπα, λέει, μπερ...» Μα δεν το τελείωσε. «Φεύγα από εδώ και πήγαινε στο πύργο το εξώτερο, το ετοιμασμένο για όσους ξεσκεπάζεται των ευσεβών ιερέων μας». Εγώ για μια στιγμή τρόμαξα, γιατί τα μάτια του Αγίου ρίχνανε φωτιές από το δημό του και τα γένια του τρέμανε και πετούσε σπίθες άλλα από το στόμα του. Μα έπειτα, δίνοντας δύναμη στον εαυτό μου, έτρεξα και σταμάτησα το Θεό και έπεσα στα πόδια του και γονατιστός του είπα: «Θεέ Πατέρα, δείξε ευσπλαχνία για μένα και δώσε εντολή στον Άγιο Θυρωρό σου να με αφήσει να μπω στην αιώνια χαρά και αγαλίαση». Μα τότε ο Άι Πέτρος: «Παναγιώτατε Θεέ», του λέει, «τούτος είναι καταδικασμένος από τους αντιπροσώπους σου πληρεξούσιους παπάδες στο πύρτο εξώτερο». «Α, τότε παιδί μου, δεν μπορώ να σου κάνω τίποτα». «Μα, Θεέ Πατέρα, δείξε έλεος». Και ο καλός Θεός, γυρνώντας τότε προς τον μονογενή του γιο: «Εσύ, που στάθηκες εκεί κάτω και γνωρίζεις τούτα καλύτερα από μένα, δες περί τίνος πρόκειται». Με τούτο τράβηξε το δρόμο του. Έτσι ο Χριστός έμεινε με μένα και με τη συνηθισμένη του καλοσύνη με χάιδεψε. Μα τότε ο Άι Πέτρος έβγαλε μέσα από τα ράσα του τον αφορισμό του 1856 και «Διάβασε», λέει του Χριστού, «διάβασε υπερένδοξε διάδοχε και πες αν ετούτος ο άνθρωπος μπορεί να μπει στον παράδεισό μας». Ο Χριστός πήρε τον αφορισμό, τον φιλομέτρησε, διάβασε και γυρνώντας προς εμένα: «Μα τι τους έκανες που σε αφορήσανε?» «Ω γλυκύτατε μου Ιησού, με αφορήσανε επειδή τους έλεγξα τις ανοσιουργίες τους». «Πρέπει να ξέρεις Ιησού μου ότι η θρησκεία που δίδαξε στον κόσμο δεν υπάρχει πλέον εκεί κάτω. Δεν έμεινε παρά το όνομά σου πάνω σε μια σωρία θρησκευτικών εθήμων που τα λένε θρησκεία σου. Οι δε παπάδες, αδιαφορώντας για το αποτέλεσμα αυτό,
χρησιμοποιούν την παπαδοσύνη τους ως έργο για να ζήσουν. Και φυσικά εξαγριώνονται εναντίον όποιου προσπαθεί να ανοίξει τα μάτια των οπαδών τους. «Μου το είπαν κι άλλοι», μου λέει. «Μου το είπαν κι άλλοι». Έτσι, εγώ επανέλαβα κάποιες από τις καταχρήσεις τους. Τις στυλίτεψα σε ένα μου βιβλίο που γι' αυτό το ονόμασα «Μυστήρια της Κεφαλονιάς». Αλλά εκείνοι, σαν ειδόθηκαν εκφαβλισμένοι μπροστά στο ποίμνιό τους, λυσάξανε, Χριστέ μου, παραφρόνησαν και με αφόρησαν με όλη την πομπή και την παράταξη από την εκκλησία τους. Ο Χριστός δεν θέλησε να ακούσει περισσότερο. Κούνησε το κεφάλι του και ξαναλέγοντας είπε «Μου το είπαν κι άλλοι, μου το είπαν κι άλλοι». Στράφηκε προς τον Άι Πέτρο. «Άστο να πει και βάλ' τον σε μια γωνή, να μην φαίνεται». «Αδύνατο, Χριστέ μου, αδύνατο», είπε ο άγριος εκείνος Κέρβερος. «Κλονίζεται η πίστη αν γίνει αυτό. Θυμήσου ότι εσύ ο ίδιος έδωσες στους παπάδες την εξουσία να λύνουν και να δένουν και υποσχέθηκες να εκτελείς στον ουρανό ό,τι και όπως εκείνοι ορίσουν στη γη». «Κόρπο ντιμπάκο», είπε τότε ο Χριστός φράγκικα, δηλαδή για τον Θεό. «Ας είναι. Στείλε τον λοιπόν στην κόλαση, μα δώσε του και δυο γραμμές. Μια συστατική επιστολή για τον Νεοσφόρο, για να μην είναι σκληρός μαζί του», είπε και έφυγε. Εγώ έμεινα με τον Άι Πέτρο που έβγαλε κομμάτι χαρτί και ακουμπώντας το πάνω στο γόνατό του, έγραψε συστατική επιστολή. Μου την έδωσε και τότε μια καταμάχητη, αόρατη βία με έσπρωξε στην κόλαση. Το εσωτερικό της κόλασης ήταν φοβερό και επιβλητικό. Ο Μέγας Εωσφόρος, καθισμένος σε ένα ξάγναντο με τους αξιωματικούς του αρχιδιαβόλους δεξιά και αριστερά, υψωνόταν ανάμεσά τους σαν βράχος. Μπροστά τους κυλιόνταν πλήθους διαβολάκια, έτοιμα για θελήματα. Όταν με είδε κοντά του, ξερογλύφθηκε, σαλίτος που θέλει να αρπάξει το αρνάκι, αλλά όταν του παρουσίασα τη συστατική επιστολή του Άι Πέτρου, έτριξε τα δόντια του από τη λύσα του. Σύστηκε η κόλαση σε εκείνο το τρίξιμο και ο Άι Πέτρος έκανε το σταυρό. «Εχθρέ», λέει, «του διαβόλου και της κόλασης, εγώ περίμενα να σε χδάρω με στουρναρόπετρα και όμως υποχρεώνομαι να φιλεξενήσω και σένα όπως κάνω και στους φίλους μου, επειδή έτσι το θέλει ο αφέντης μου». Έκανε νόημα έπειτα σε ένα διαβολάκι και εκείνο κυλισμένο με έσυρε ενεργώντας πάνω μου με μια έλξη σαν εκείνη του μαγνήτη, επιβλητική και αναπόφευκτη. Έτσι δεν αργήσαμε να φτάσουμε σε μια μεγάλη πόρτα που μας ανοίχτηκε αυτόματα μόλις φτάσαμε. Αλλά πόση ήταν τότε η έκπληξή μου όταν βρέθηκα ανάμεσα σε ιερείς, αρχιερείς και πατριάρχες. «Πα, δέσποτά μου», είπα του Παπαματζαβίνου που τον βρήκα αμέσως μπροστά μου, «εγώ σε νόμιζα στον παράδεισο να ψάλεις το σανάιν της υψίστης και σε βλέπω στην κόλαση». «Ε», λέει ο παπάς, «ως και εδώ δεν κακοπερνάμε. Εμείς οι ρασοφόροι, σαν φίλοι που σταθήκαμε πάντα του Κυρίου μας Εωσφόρου και κάναμε όλα τα συμφέροντά του στον πρώην κόσμο μας, αποκτήσαμε δικαιώματα στην ευγνωμοσύνη του. Ούτε που είναι αχάριστος ο Κύριός μας τούτος και να που τώρα, ευγνωμονώντας μας, μας φιλοξενεί μάλλον παρά μας τιμωρεί. Ο διάβολος δεν είναι και τόσο κακός όσο φαίνεται και τους φίλους του τους προσέχει και ανταμείβει όσους με πόθο τον υπηρετήσανε. Έτσι και σε μας τώρα παρέχει σχετικά καλή ζωή εδώ στην κόλαση». «Μα γιατί λοιπόν δεν έκανε για σας τους φίλους του και το περισσότερο κάνοντάς σας να πηγαίνετε στον παράδεισο?» «Επειδή», λέει, «τότε η αμοιβαία φιλία μας δεν θα είχε σκοπό. Όταν δεν μας έβαζε σε πειρασμό, όταν μας άφηνε να γινόμαστε άξιοι για τον παράδεισο, τότε δεν θα είμαστε άνθρωποι του, δεν θα είμαστε φίλοι του
Και επίσης, ο αφέντης μας δεν είναι κυρίαρχος του ουρανού για να κάνει ό,τι θέλει. Ο καημένος δεν είναι παρά ένας δεσμοφύλακας στις διαταγές του ύψιστου. Και μόνο την μπόρεση έχει, όπως κάθε δεσμοφύλακας, να μεταχειρίζεται άλλους καλύτερα και άλλους χειρότερα. Καταλαβαίνω λοιπόν, είπα εγώ, ότι ο διάβολος, αγαπώντας το κακό, γίνεται αυστηρότερος σε εκείνους που λιγότερο κακούργησαν και αντίθετα γίνεται ευνοϊκότερος σε εκείνους που περισσότερο κακούργησαν. Και ο παπάς, εσύ το είπες. Και εσείς πώς υποφέρετε που όπως φαίνεται θα υποφέρω κι εγώ. Ο παπάς τότε χαμήλωσε τα μάτια του, στέναξε και σώπασε. Δέσποτα, του είπα, δεν είναι από απλή περιέργεια που σε ρωτώ, είναι για να ξέρω κι εγώ τι θα υποφέρω. Εσύ δεν θα υποφέρεις, αλλά εμείς υποφέρουμε την έλλειψη της θεότητας που η παρουσία της γεμίζει χαρά και αγαλίαση τις ψυχές, επειδή ο πανταχού παρόν τούτο μονάχα αποστρέφεται και εγκαταλείπει την κόλαση. Έχουμε και τους ελέγχους της συνείδησής μας και, ω, δέσποτά μου, τον έκοψα εγώ. Όλοι έχουμε κάτι να ελέγξουμε στον εαυτό μας και μάλιστα εμείς, οι γέροντες. Δεν πιστεύω να είναι ένας από εμάς που να μην επιθυμούσε να γυρίσει πίσω για να ξεκάνει τόσα που έκανε και να κάνει άλλα που δεν έκανε. Ναι, μα αυτές είναι στιγμές της περασμένης ύπαρξης που τιμωρούνται ως τέτοιες. Εμείς όμως είχαμε κάνει έργο μας την απάτη, διδάσκοντας ψεύτικη θεολογία στα πλήθη και χρησιμοποιώντας τη θεοκαπηλεία σαν αληθινή θρησκέμπορη, για να ζούμε. Εμείς, παπά μου, τον έκοψα πάλι. Άστα τώρα αυτά και κάνω μου τη χάρη. Παρουσίασέ με σε τούτους, τους τώρα κάποτε αξιωματούχους της τώρα κάποτε εκκλησίας μας, επειδή αν συγκατοικήσω με αυτούς, θα είναι καλό να γνωριζόμαστε. Ω, λέει ο παπάς. Εσύ δεν θα μείνεις για πολύ μαζί μας. Σε λίγο θα αναστηθεί ο Κύριος του ουρανού, θα του ανοιχτούν οι πύλες του Άδη, θα βγάλει από μέσα να πάρει μαζί του όσους άδικα μπήκαν και εσύ θα είσαι ένας από εκείνους. Σε λίγο με πήρε ο παπάς από το χέρι. Με πήγε και με παρουσίασε στον πρώην δεσπότη μας. Πανιερότατε, του είπα εγώ, σου φιλώ το χέρι, μα βλέπω που οι αφορισμένοι και οι αφοριστές στην ίδια τρύπα του διαβόλου καταντάμε. «Ω, παιδί μου», φώναξε εκείνος, «ως εδώ, κάτι λάθος». «Όχι, πανιερότατε», είπα εγώ, «δεν είναι λάθος, αλλά είναι ο αφορισμός του 1856 που με έφερε εδώ μέσα». «Ω, παιδί μου, μου κακοφαίνεται, μα δεν φταίω εγώ». Εγώ μάλιστα όταν μου φέρανε και υπόγραψα, είπα πως αν λείπανε 2-3 λέξεις μέσα από τα μυστήριά σου, σου έδινα την ευχή μου, επειδή είπες όλη την αλήθεια. Μιλούσα έτσι με τον πρώην επίσκοπό μας, όταν ξαφνικά αισθάνθηκα κάποιον να με τραβάει από πίσω. Γυρίζω και βλέπω τον άλλοτε περιώνυμο Παπαζερβό. Διατηρούσε και μέσα στην κόλαση το μεγαλόσχημο της υποκρισίας για την οποία διακρινόταν στον κόσμο. Με παίρνει κατά μέρος και πες μου, η συγγενής της κοπέλας εκείνης που εγώ σε στιγμή εξομολόγησης στο Μεσολόγγι, μήπως ήρθανε στην Κεφαλονιά γυρεύοντας να με σκοτώσουν. Δεν ξέρω, αρχιμανδρίτη μου, ξέρεις μήπως αν οι ηγούμενοι του Αγίου Όρους αναφέρθηκαν στον εισαγγελέα μας για να με συλλάβει και μήπως εκείνος έστειλε την υπόθεση στο κακουργιο δικείο. Σου είπα, Άγιε Αρχιμανδρίτη, πως εγώ δεν ξέρω τέτοια πράγματα. Καλά, βλέπω πως δεν θέλεις να μου πεις και έτσι δεν σε ρωτάω περισσότερα. Μα τότε, ένας μεγάλος κρότος ξύπνησε. Ήτανε το κανόνι του Μεγάλου Σαββάτου που από το δράπανο ειδοποιούσε για την Ανάσταση. Έτσι, ο Παπαματζαβίνος εννοούσε βέβαια αυτό όταν μου είπε πως η Ανάσταση του Χριστού θα με βγάλει από την κόλαση.
θυμάσαι τη θύματα σου από την πόλη. Σου φέρε χαρτί και το κολόι. Γράψε το δωρέ και εσύ Δημήτρη. Γράψε λεμονιά και κυπαρίσι. Τι το Λαζαρός ήταν τα βάγια. Ήρθε η Κυριακή που τρώνε τα ψάρια. Βάγια, βάγια και βαγιό. Τρώνε ψάρι και κολλιό. Και την άλλη Κυριακή τρώνε το ψητό ταρνί. Το πρώτο μου Πάσχα του Γρηγορίου Ξενόπουλου. Αυτές τις μέρες ξαναγυρίζω πάντα στα παιδικά μου χρόνια. Και θυμάμαι τις θαυμάσιες εκείνες γιορτές που χαιρόμουν στην πατρίδα μου όταν ήμουν μικρό, αμέριμνο παιδί. Και είχα τους καλούς μου γονείς να με φροντίζουν και να μου οδηγούν σε όλα. Φυσικά και στην εκκλησία ή στα θρησκευτικά μου καθήκοντα. Όσο ήταν χειμώνας, η μητέρα μου με έπαιρνε μαζί της στον Αηγιάννη ή στη Φανερωμένη, τις γειτονικές μας εκκλησίες που λειτουργούσαν κάπως αργά, από τις 8 η μία, από τις 9 η άλλη. Μα όταν έμπαινε η άνοιξη, μπορούσα να ξυπνώ και να βγαίνω πιο πρωί. Ο πατέρας μου με έπαιρνε στην Επισκοπιανή ή στον Άγιο Χαράλαμπο, εξοχικές εκκλησίτσες αυτές, σε ένα ωραίο παραθαλάσσιο προάστιο που λειτουργούσαν από τις 7. Μετά τη λειτουργία κάναμε και ένα ωραίο περίπατο στους κήπους και γυρίζαμε λιγάκι κουρασμένοι, μα πολύ ευχαριστημένοι και οι δυο. Ήταν τόσο όμορφα. Η άνοιξη είχε στολισμένες τις πρασινάδες με μαργαρίτες άσπρες και κίτρινες, με ολοκόκκινες παπαρούνες και με άλλα γαλάζια ή μαυιά αγριολούλουδα. Τι πολύχρωμο το χαλί που απλωνόταν στα χωράφια. Το έβλεπα και από την ανοιχτή πόρτα της εκκλησιάς, καθώς άκουγα τα ψαλσίματα, τις ευχές και τα Ευαγγέλια. Τα Ευαγγέλια προπάντων μ' αρέσαν πολύ. Είναι τόσο ποιητικά αυτά που λένε πριν και μετά το Πάσχα, πρώτα τον Βαΐο, και συνήθως από αυτή την Κυριακή άρχιζα να πηγαίνω στις εξοχικές εκκλησίτσες, έπειτα της Ανάστασης, έπειτα του Θωμά, των Μυροφόρων, της Σαμαρίτιδας. Ο Παπαλογοθέτης, εφημέριος στον Άι Χαράλαμπο, πολύ γραμματισμένος, τα έλεγε θαυμάσια. Και όχι ψαλτά με μπάσα και σιγόντα, όπως άλλες εκκλησίες, αλλά διαβαστά, καθαρά, σταράτα, λέξη προς λέξη και με έκφραση, με τόνο, ώστε να καταλαβαίνει το νόημα και ο αγράμματος. Και αλήθεια, στις εκκλησίτσες εκείνες το περισσότερο πήγαιναν απλοί, ταπεινοί άνθρωποι του λαού, ψαράδες, βαρκάριδες, κυπουροί, μιλωνάδες, και σου κάνε χαρά να τους βλέπεις ντυμένους κυριακάτικα, να ακούνε με τόση ευλάβεια και με τόση προσοχή τα λόγια του Κυρίου. Τη μεγάλη όμως εβδομάδα και το Πάσχα, όλη μου η εκκλησία ήταν την Κυριακή το πρωί, η Ανάσταση που γινόταν στο ύπαιθρο και κατόπιν η λειτουργία. Δεύτε λάβετε φως, Χριστός Ανέστη, εν αρχή είναι ο λόγος κτλ. Δεν με έβγαζαν έξω βράδυ και ούτε στα νυμφία με πήγαιναν, ούτε στην ακολουθία των παθών, ούτε στη λιτανία του επιταφείου, που μόνο την πένθυμη μουσική της άκουγα από μακριά, αν τύχαινε να ξυπνήσω τη νύχτα της Μεγάλης Παρασκευής. Έτσι, δεν ήξερα καλά τι προηγήθηκε από την Ανάσταση. Μόνο από την Κυριακή των Βαΐων πως ο Χριστός μπήκε θριαμβευτικά στα Ιεροσόλυμα. Αλλά τι έκαμε εκεί, τι τον κάναν μέσα σ' άντρες. Κάποιος μυστικός δείπνος, κάποιος σταυρικός θάνατος, κάποια ταφή σε κενό μνημείο. Τι να ήταν αυτά, πώς να είχαν γίνει, μόλις είχα μια ιδέα. Και άξαφνα, τα έμαθα όλα. Είχα μεγαλώσει φαίνεται εκείνο το χρόνο και οι γονείς μου με πήραν μαζί τους παντού. Έτσι άκουσα και τα φοβερά εκείνα Ευαγγέλια της Μεγάλης Πέμπτης και της Μεγάλης Παρασκευής και το σήμερον κρεμάται. Είδα και τον Χριστό και το αγκαθένια του Στεφάνη στο μαύρο σταυρό. Ένα μεγάλο Χριστό σαν αληθινό.
είδα και νεκρό, ξαπλωμένο στο χρυσό επιτάφιο. Και ο Χριστός του επιταφείου στη Ζάκυνθο δεν είναι και ντυμένο σε πανί. Είναι ζωγραφισμένο σε ξύλο, σαν εικόνα περιποιημένη, όπως και ο Σταυρωμένος. Και θυμάμαι ακόμα τι αλλιώτικη εντύπωση, τι μεγαλύτερη χαρά μου έκανε το Πάσχα στην εκκλησίτσα την πρώτη φορά, αφού είχα ακούσει πια και είχα δει και μάθει όλα τα προηγούμενα. Μπορώ να πω πως αυτό ήταν το πρώτο μου Πάσχα, γιατί όλη τη Μεγάλη Εβδομάδα την είχα περάσει με το πένθος, με τη λύπη των παφών. Είχα παρακολουθήσει τον Χριστό στο μαρτύριό Του, στην αγωνία Του, στο θάνατό Του. Είχα ακούσει και τη Διαθήκη Του. Είχα παρακαθίσει και στο μυστικό δείπνο. Είχα ακολουθήσει και την εκφορά Του, κλαίγοντας μαζί με τη θλιμμένη μητέρα. Και αυτή ακολουθούσε ζωγραφιστή σε μια μεγάλη εικόνα, σαν αληθινή. Σαν μια υπέρτατη ικανοποίηση, σαν μια νίκη, σαν ένας τρίαμβος. Εκείνος που φόρεσε για εμπαιγμό ψεύτικη πορφύρα, εκείνος που ποτίστηκε χολή και ξύδι και μαστιγώθηκε και καρφώθηκε σε ξύλο και πέθανε μαρτυρικά σαν άνθρωπος, έβγαινε ζωντανός από τον τάφο και ανέβαινε στον ουρανό σαν Θεός. Έτσι έπρεπε να είναι. Για να μου δώσει τόση χαρά η Ανάσταση, έπρεπε να προηγηθεί το πάθος. Για να μου κάνει τόση εντύπωση το Πάσχα, έπρεπε να γνωρίσω τη Μεγάλη Εβδομάδα. Μαθαίνοντας όσα έμαθα εκείνο τον χρόνο, μάθαινα τη ζωή, που ως τότε ήμουν πολύ μικρός για να την ξέρω, αφού οι γονείς που με φρόντιζαν και με οδηγούσαν, δεν με πήγαιναν παρά στις χαρούμενες, κυριακάτικες λειτουργίες, και με προφύλαγαν από τα λυπητερά που δεν ήταν ακόμα για μένα. Έτσι και στη ζωή. Τη χαρά, την αληθινή χαρά, την κατακτούμε ύστερα από αγώνα και αγωνία, ύστερα από κόπο και λύπη. Πριν από κάθε μας Πάσχα, πρέπει να περάσουμε μια μεγάλη εβδομάδα. Αυτό το ξέρετε κι εσείς τώρα. Μήπως την εβδομάδα των διαγωνισμών του σχολείου που προηγείται από την νίκη και τη χαρά του Άριστα δεν την ονομάζεται Μεγάλη Εβδομάδα? Γελάτε, ε! Και του χρόνου! Thank you.
Από την Εμιλία Δάφνη, Μαριάμ. Γλυκό ήταν εκείνο το ανοιξιάτικο από μεσήμερο στη μακρινή συνοικία της Ιερουσαλήμ. Η Μαριάμ, αφού περιμάζεψε το σπίτι της, κάθισε στην ανέμη. Έφερε βόλτα στα καλάμια το κόκκινο νήμα που έγνεθε και στάθηκε συλλογισμένη. Χτες ακόμα ο Ιησούς της έστειλε τον ταχυδρόμο, το Φινεές, για να την καθησυχάσει. Λίγη υπομονή, κυρά, και μια από τούτες τις μέρες θα έρθει ο διδάσκαλος να σε δει. Και καθώς στέκονταν κι οι δυο στην αυλή κουβεντιάζοντας, ο πιστός Φινεές έστρωσε κατά γης το φακιόλι του για να πατήσει πάνω η Μαριάμ και να μπει στο σπίτι της. Και τότε εκείνη σήκωσε τα μάτια της ψηλά στον ουρανό και είπε: «Ποια είμαι εγώ, Κύριε, για να με ευλογούν όλες οι γενναίες της γης?» Κι έτσι σήμερα, καθώς γυρίζει το ροδάνι και καθώς πέφτει παντού η μεσημεριάτικη ησυχία, έρχεται το μεσοίπνιο μαζί με τις θύμισες που αεροζυγιάζονται απάνω στο χρυσό νήμα της ψυχής της. Σε μια στιγμή χαμογελά. Βλέπει τον εαυτό της 3 χρόνων αφιερωμένη στο ναό να ζει σαν περιστέρι, παίρνοντας την τροφή της από τα χέρια των αγγέλων, και ύστερα 12 χρόνων να την αραβωνιάζουν οι αρχιερείς με τον γέρο Ιωσήφ το Μαραγκό, που την έφερε σπίτι και της είπε: «Σ' αφήνω τώρα σπίτι μου, Μαριά, και εγώ πηγαίνω να πιάσω δουλειά στις οικοδομές μου. Ο Θεός μαζί σου». Και τον βλέπει να παίρνει στον ώμο τα σύνεργα της τέχνης του και να μακραίνει στο σκονισμένο δρόμο. Και να, που αναθυμάται τώρα τα 16 της χρόνια. Τότε ήταν που οι ιερείς, θέλοντας να βάλουν καταπέτασμα στο ναό του Κυρίου, ζήτησαν 7 αμόλυντες παρθένες και έστειλαν στο σπίτι του Ιωσήφ και τη φώναξαν κι αυτήν. Τότε έβαλαν κλήρο για να δούνε ποια θα γνέσει το χρυσάφι και τον αμίαντο και το μετάξι και το ιακύνθιο και το κόκκινο και την αληθινή πορφύρα. Και μια μέρα πάλι, άνοιξη ήταν και τότε, πήρε τη στάμνα της και πήγε στη βρύση για νερό. Εκεί που γέμιζε, άκουσε άξαφνα μια φωνή: «Χαίρε και χαριτωμένη, ο Κύριος με τα σου». Κοίταξε δεξιά ζερβά να δει από πού της έρχεται η φωνή, μα δεν είδε τίποτα και τρόμαξε. Άρπαξε τη στάμνα της και πήγε γρήγορα σπίτι της και άρχισε να κλώθει την πορφύρα τρέμοντα σύγκορμη. Και να, που ο άγγελος Κυρίου στάθηκε μπροστά της και της λέει: «Μη φοβού, Μαριά», και της έδωσε τον κρίνο του Ευαγγελισμού. Πώς μπερδεύονται τώρα οι θύμισες, καθώς το χέρι της σταμάτησε να γυρνά την ανέμη και νιώθει τα βλέφαρά της βαριά. Μα καθώς γλάρωνε, ένιωσε πως κάποιος μπήκε στην αυλή της και ανοίγοντας τα μάτια είδε μπροστά της τον Ιωάννη που ανάσαινε με κομμένη αναπνοή και μιλούσε με την ψυχή στα δόντια. «Πού ήσουνε», της λέει, «πού ήσουνε και δεν ήρθες να δεις τι έγινε?» «Τι έγινε?» ρώτησε και εκείνη και πετιέται ολόρθη κατεβάζοντας τη μαντήλα της. «Έπιασαν το γιο σου και δάσκαλό μου και πάνε να το σταυρό σου». Τότε η μάνα σήκωσε τα χέρια της ψηλά και ξυφώνησε: «Παιδί μου, παιδί μου, τι κακό έπαμες και θέλουμε σε σταυρό σου». Thank you.
Αμέσως ο έρημος δρόμος γέμισε από φρύνους γυναικών που έτρεχαν βγαίνοντας από τα σπίτια τους όπως. Και ανάμεσα σε αυτές την ακολουθούσαν από κοντά η Μάρθα και η Μαρία η Μαγδαληνή και η Σαλόμη και πλήθος άλλα κορίτσια. Και δίπλα της την παράστεγε ο Ιωάννης Χλωμός, πηγαίνοντας με χαμηλωμένα βλέφαρα, ως που τέλος έφτασαν στο μέρος που βρίαζε ο όχλος και ο ένας έσπρωπνε τον άλλο να δει και καστιμούσα και έφτυναν και ούρλιαζαν και ο αναφρασμός ήταν μεγάλος και βουερός. Τότε η Μαρία κοιτάζοντας αστισμένη ρωτά το Ιωάννη «Πού είναι ο γιος μου?» «Να!» της αποκρίνεται. «Βλέπεις εκείνον εκεί που φορεί ένα αγκάθινο στεφάνι και του έχουν δέσει τα χέρια? Αυτός είναι!» Και καθώς έκαμε η Θεοτόκος, ψάχνοντας με το μάτι και τον αντίκρισε, ο κόσμος έσβησε γύρω της και έπεσε κατά γης, χωρίς πνοή. Και να σαρινή μοχθηρή
και Έλληνες σκεπτικιστές και Αιγύπτιοι και Ρωμαίοι ασεβείς κι όλοι μαζί την έσπραχναν και την έδιωχναν από εκεί. Μα καθώς την έδιωχναν, εκείνη σήκωσε τα θολά της μάτια και τους είπε: «Άνθρωποι, δώστε μου δρόμο να περπατήσω, δώστε μου τόπο να σταθώ και να χλάψω, θέλω να φιλήσω το μονάκριβό μου». Μα οι Πρωτοριανοί έβαλαν σε πράξη τη διαταγή που άκουσαν: «Διώχτε δι' αυτή τη γυναίκα». Και την έδιωξαν μακριά κι αυτή και τον Ιωάννη που έκλαιγε παράμερα μαζί με τις γυναίκες. Αυτές την περιμάζεψαν εκείνη τη νύχτα και τη στέγνωσαν τα δάκρυα και την έβαλαν να πλαγιάσει σε μαλακά σωσίδια και κοντά της έβαλαν τη Μάρθα να κάθεται και να την έχει έννοια. Έπεσε παντού και ο ύπνος βάραινε τα μάτια δικαίων και αδίκων. Μόνο η Μαρία μαγρυπνούσε μαζί με τη Μάρθα σιγοκουβεντιάζοντας και εκεί, κατά τα βαθιά μεσάνυχτα που όλοι καταπλάγιαζαν, οι δυο γυναίκες σηκώνονται χωρίς θόρυβο, τυλίγονται στους μανδύες τους και παίρνουν το δρόμο που θα μποάσπριζε, ανηφορίζοντας ως την κορυφή του μαρτυρίου. Στο διάφανο στερέωμα, τρεις χωριστοί σταυροί γράφονται και ο Μεσσιανός όλο και ψηλώνει και γλυκοφέγγει σαν ορθρινό γλυκοχάραμα. Σ' αυτόν πορεύονται οι δυο γυναίκες και ο τόπος γύρω ευωδιάζει. Σ' αυτόν στέκεται η Μαρία και παρακαλεί και τα δάκρυα τρέχουνε ποτάμι. Η πολιτεία κάτω λουφάζει, δεμένη στο βραχνά της αμφιβολίας για την πράξη. Και τα δάκρυα της μάνας τρέχουνε δροσιά στα νιόβγαλτα βλαστάρια που αφανίστηκαν κάτω από τις πατούσες του ακάθαρτου όχλου. Κλαίνε οι δυο γυναίκες και η μάνα παρακαλεί: «Πού είναι, παιδί μου, οι αγαπημένοι σου μαθητές που ορκίστηκαν να πεθάνουν μαζί σου? Πού είναι όλοι αυτοί που τους γιάτρεψες, οι τυφλοί που είδαν το φως τους, οι χολοί που περπάτησαν, οι νεκροί που αναστήθηκαν? Ούτε ένας. Πού έπεσε ο σπόρος της αγάπης που έσπηρες όλη με γλυκό μου παιδί?» Και αγκαλιάζοντας τη ρίζα του σταυρού φωνάζει: «Γύρε σταυρέ μου, γύρε, θέλω να φιλήσω το γιο μου, το δικό μου το γιο. Γύρε σταυρέ μου, γύρε, θέλω να αγκαλιάσω το άκακο αρνί μου. Γύρε σταυρέ μου, γύρε, θέλω να χαϊδέψω το κεφάλι του παιδιού μου. Είμαι η μάνα του κι άλλο παιδί δεν έχω». Και τότε, κάτω από την ανοιξιάτικη αστροφενιά, έγειρε ο σταυρός και η Μαρία φίλησε στερνή φορά το μονάκριβό της. Και ο σταυρός πάλι στυλώθηκε, ψηλώνοντας ολοένα προς τα ουράνια. Το φως της αλήθειας άνθησε τότε σαν κρίνος μες στην ψυχή της. Γι' αυτό της έδωσε δύναμη να πάρει μαζί με τη Μάρθα πάλι το δρόμο που άσπριζε κατηφορίζοντας και να πάει μέσα στα βαθιά μεσάνυχτα να χτυπήσει την πόρτα του Ιωσήφ από την Αρημαθέα και να του μιλήσει για την ταφή.
ένας υπέροχος Ναπολέων Λαπαθιώτης.